Εκτεθειμένη στα μάτια του ελληνικού λαού είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το χωρίς λόγο επίσημο ταξίδι του στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου η φιλότουρκη κυβέρνηση του εθνικά Τούρκου Αμπντούλ Χαμίντ Μπεϊμπά όχι μόνο του έριξε πόρτα και αρνήθηκε να τον συναντήσει, αλλά δεν του επέτρεψε ούτε να κατέβει από το αεροσκάφος και προσπάθησε να τον κρατήσει και όμηρο. Πρόκειται για έναν εξευτελισμό ανεφορίων που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, ενώ το βασικό ερώτημα είναι πώς ήρθε στον Νίκο Δένδια αυτή η ιδέα να επισκεφτεί επισήμως την Τρίπολη και να συναντηθεί με στελέχη της φιλοτουρκικής κυβέρνησης. Ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος? Ήλπιζαν ότι θα αλλάξουν οι φιλότουρκοι της Τρίπολης τη στάση τους για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο? Έχουν δηλώσει ότι θα το υποστηρίξουν μέχρι τέλους. Με την επίσκεψη αυτή ο Νίκος Δένδιας ήταν σαν να αναγνώριζε την κυβέρνηση της Τρίπολης και το κυριότερο της πράξης της, δηλαδή την υπογραφή του τουρκο-λιβικού μνημονίου, το οποίο είναι άκρος εχθρικό για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα είναι μια κίνηση που δεν στηρίζει την κυβέρνηση της Βεγγάζης. Η Βεγγάζη έχει σαφώς έναν ελληνόφιλο προσανατολισμό, αλλά στην κυβέρνηση επιμένουν να συνομιλούν με την Τρίπολη απλά και μόνο για να βοηθηθούν οι ολιγάρχες φίλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια που θέλουν να κάνουν δουλειές. Το πόσο ελαφρό είναι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιος είχε οργανώσει την επίσκεψη αυτή και θα έπρεπε να μάθουμε ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα. Μια τέτοια επίσκεψη οργανώνεται και προγραμματίζεται μήνες πριν και συντάσσεται και σχετική λίστα σχετικά με τα πρόσωπα που θα συναντηθούν. Επίσης σημαίνει πως είχε συμφωνηθεί και με τους αντίστοιχους ανθρώπους στην Τρίπολη. Ο Νίκος Δένδιας εξέθεσε τον ελληνικό λαό με μια επίσκεψη φιάσκο που ποτέ δεν έπρεπε να γίνει. Θα εκτεθούμε όμως πολλαπλάσια ως χώρα αν η ελληνική κυβέρνηση συνεχίσει να αναγνωρίζει τη φιλότουρκη κυβέρνηση της Τρίπολης. Δεν θα υπάρξει καμία δικαιολογία εάν δεν είναι αυτή η πρώτη κυβερνητική απόφαση τις επόμενες ώρες.